Συντροφή σε σύντροφοι, πρώτα θα ήθελα να μεταφέρω τους αγωνιστικούς συναδελφικούς χειρατισμούς των εργαζομένων μελών της ΠΕΟ στο ΠΑΜΕ. Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να είμαστε σήμερα μαζί σας και θέλω να σημειώσω ότι τα όσα έχουμε ακούσει το πρωί από τους συνέδρους που τοποθετήθηκαν στην Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ επιβεβαιώνουν ότι το συνδικαλιστικό κίνημα έχει μέλλον μόνο μέσα από την οργάνωση και τους αγώνες. Μόνο όταν ήδη οι ίδιοι εργαζόμενοι πάρουν την τύχη στα χέρια τους και μέσα από τους αγώνες τους διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν. Έχει λεχθεί από πάρα πολλούς συντρόφους και συντρόφισσες που πήραν τον λόγο ότι ο καπιταλισμός δεν έχει όρια στο στόχο για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του, στο στόχο για να επιβιώνει. Με τις πολιτικές που ακολουθεί, Ολοένα ένα και περισσότερο σπρώχνει την ανθρωπότητα στην εξαθλίωση. Και μέρος αυτών των πολιτικών που χαρακτηρίζει τη βαθιά κρίση του καπιταλισμού είναι και οι πολέμοι που προκαλούνται συνεχώς και ολοένα περισσότεροι και μεγαλύτεροι για να εξυπηρετηθούν τα γεωστρατηγικά τους συμφέροντα σε βάρος της εθνική κυριαρχίας των κρατών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθεριών, σε βάρος της ευημερία των λαών. Αυτό το βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην καρδιά της Ευρώπης με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπου πέραν από τις απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, σε υποδομές, έχουμε και τις επιπτώσει στους εργαζόμενους ολόκληρης της Ευρώπης. Γιατί είμαστε εμείς που πληρώνουμε τις αποφάσεις για τις κυρώσει σε βάρος της Ρωσίας. Γιατί είμαστε εμείς που πληρώνουμε τι αυξημένες τιμές. Γιατί είμαστε εμείς που πληρώνουμε τα δισεκατομμύρια των ευρώ τα οποία διοχετεύονται σε στρατιωτικέ δαπάνε. Με βάση στοιχεία του Διεθνού Ινστιτούτου Έρευνα για την Ειρήνη που εδρεύει στη Στοχόλμη, οι στρατιωτικέ δαπάνε στην Ευρώπη το 2023, σε σύγκριση με το 2014, έχουν αυξηθεί κατά 62% και πολύ πρόσφατα στο περι... στην περιβόητη έκθεση Ντράκη για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης έχει καταγραφεί ως στόχος για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών ως μέρος της ενίσχυσης της στρατιωτικής βιομηχανίας της Ευρώπης για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Την ίδια περίοδο στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, γιατί εμείς στην Κύπρο είμαστε Μέση Ανατολή, οι υπεριαλιστικέ επεμβάσει και η πολιτική γενοκτονία του Ισραήλ ενάντια στην Παλαιστίνη αλλά και ευρύτερα στην περιοχή, με την πλήρη στρατιωτική πολιτική και οικονομική στήριξη των ΗΠΑ και τη Ευρω... Ευρωπαϊκή Ένωση, μα οδηγούν σε ένα νέο περιφερειακό πόλεμο με απρόβλεπτε επιπτώσει στου λαού μα στην περιοχή μα. Είναι λοιπόν πολύ αυτονόητο ότι σήμερα για το συνδικαλιστικό κίνημα, το ερώτημα το οποίο είναι και μέρος της συζήτησης σε αυτή τη Διεθνή Σύνοδο, ποια πρέπει να είναι η δική μας στάση μπροστά στον πόλεμο, δεν είναι θεωρητικό, αλλά είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Το συνδικαλιστικό κίνημα δεν μπορεί να είναι αμέτωχο και να απουσιάζει από τον αγώνα για την ειρήνη, από τον αγώνα ενάντια στους εξοπλισμούς και τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις. Η απουσία μα ή η λεγόμενη ουδετερότητα στην πράξη σημαίνει στήριξη εκείνων των πολιτικών και των πολιτικών αποφάσεων που οδηγούν στου πολέμου, την κλιμάκωση των εντάσεων. Σημαίνει συνενοχή στα εγκλήματα. Δεν χωρούν μισόλεγα και λεγόμενε ίσε αποστάσει στο ζήτημα αυτό. Κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και από την ITUC. Για μα είναι πολύ ξεκάθαρο ότι η υπεράσπιση και η προαγωγή των διεκδικήσεων και των συμφερόντων τη τάξη που εκπροσωπούμε σημαίνει και έντονη συμμετοχή στον αγώνα για επικράτηση της ειρήνης, για επικράτηση των αρχών του διεθνούς δικαίου, για διάλυση του ΝΑΤΟ και των στρατιωτικών συνασπισμών. Γιατί είναι προφανές ότι τα δισεκατομμύρια που δαπανούνται στους εξοπλισμούς στερούν πόρους που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την κοινωνική ευημερία. Και παράλληλα χρησιμοποιούνται για να βάλουν ακόμα περισσότερα εμπόδια στους αγώνες των εργαζομένων. Στη δική μας τη χώρα, στην Κύπρο, αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε ως ΠΕΟ. Να συνδυάσουμε τον αγώνα για τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων με τη συμμετοχή στο φιλερινικό αντιπολεμικό κίνημα στις χώρες μας. Με τη συμμετοχή σε όλα τα καλέσματα της ΨΟ για στήριξη του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού και όλων των λαών που αγωνίζονται. Καταφέραμε τα τελευταία χρόνια να ανανεώσουμε τις συλλογικές συμβάσεις δίνοντας σημαντικές αυξήσεις στους εργαζόμενους. Να κρατήσουμε και να διευρύνουμε ιστορικές κατακτήσεις για τους εργαζόμενους της Κύπρου όπως το δικαίωμα στην αυτόματη τη αναπροσαρμογή. Να οργανώσουμε καινούριου κλάδους εργαζομένων όπως τους εργαζόμενους στα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας. Εργαζόμενοι που για 10 χρόνια ή με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως δώσαμε δι, δι, και δίνουμε τη μάχη εκφράζοντας τη διεθνιστική μας αλληλεγγύη στον αγώνα της Παλαιστίνης και θα ήθελα για ακόμα μια φορά δρατώμενη τη ευκαιρία που η αγαπητή Σούζαν είναι εδώ να μεταφέρει Στου αδερφούς μας της Παλαιστίνης, ότι θα είμαστε μαζί τους μέχρι το τέλος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι θεωρούμε εξαιρετική ευκαιρία την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε την προσεχή διοργάνωση από το Ευρωπαϊκό Γραφείο της ΠΣΟ, της οποίας η ΠΕΟ είναι οπωσδήποτε μέλος της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης. Έχουμε ανάγκη εργαζόμενοι της Ευρώπης ενός καλύτερου συντονισμού. Έχουμε ανάγκη να υψώσουμε ακόμα πιο δυνατά τις φωνές μας, τις φωνές του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος ενάντια στις δυνάμεις του συμβιβασμού. Έχουμε ανάγκη να έχουμε κοινέ θέσεις για όσα τεχταίνονται στην Ευρώπη που είναι σε βάρος των εργαζομένων, σε βάρος των λαών μας. Θέλω να κλείσω σημειώνοντα ότι για μα στην Κύπρο ο αγώνας ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους για ειρήνη έχει και ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο που μας αφορά εμάς έχοντας το πρόβλημα της διαίρεσης του τόπου μας και της κατοχής. Οι προηγούμενη, όπως και η παρούσα κυβέρνηση, ολοένα και περισσότερο προσδένουν την Κύπρο στις αμερικανικές και τις νατοικές πολιτικές. Όχι μόνο μέσα από τις βρετανικές βάσεις, αλλά παραχωρώντας λιμάνια στρατιωτικές υποδομές της χώρας μας για αξιοποίηση από τους Αμερικάνους. Ταυτόχρονα το Ισραηλίτικο κεφάλαιο δύο, όλο ένα και περισσότερο στην Κύπρο, ελέγχοντας μέρος της κυπριακής οικονομίας. Όλα αυτά μαζί με τη συνεχιζόμενη διαίρεση της Κύπρου, συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό. Και γι, αυτό, και γι' αυτό για μας ο αντιπολεμικός, αντιπεριαλιστικός αγώνας συνδέεται με την προοπτική και την κατεύθυνση του τόπου μας και των εργαζομένων. Για ακόμα μια φορά, σύντροφοι σας και σύντροφοι, σας ευχαριστούμε για τη δυνατότητα να είμαστε μέρος αυτού του αγώνα. Μέρος του αγώνα του παγκόσμιου εργατικού κινήματος ενάντια στην εκμετάλλευση για ειρήνη, για έναν κόσμο δικαιότερο και καλύτερο.